Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, το σημερινό Ευαγγέλιο καταλήγει με τούτες τις λέξεις. Ο γάρ Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντίπολων. Βέβαια λέγει, ο Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός, δεν ήλθε για να τον διακονούν οι άνθρωποι, αλλά ήλθε για να διακονεί αυτός τους ανθρώπους και όχι μόνο να δώσει την ψυχή του αντίλητρο για τις ψυχές όλων των ανθρώπων. Εμείς οι άνθρωποι τις περισσότερες φορές προσπαθούμε να πάρουμε μια θέση και να έχουμε ανθρώπους να μας υπηρετούν, να μας διακονούν. Μας αρέσει να δίδουμε εντολές, διαταγές και πολλές φορές τις διαταγές αυτές τις βγάζουμε εμείς οι ίδιοι και τις εκτελούμε εμείς οι ίδιοι, χωρίς να σκεπτόμαστε αν αυτές οι εντολές, οι διαταγές είναι τίμιες, είναι λογικές, είναι σωστές, είναι διαταγές οι οποίες θα φέρουν το καλό στον άνθρωπο. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Γίνεται διότι εμείς είμαστε εγωιστές και φύλαυτοι. Θέλουμε να γίνεται το δικό μας και αγαπούμε τον εαυτό μας περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Ο Χριστός όμως ήλθε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει να ζητούμε να μας υπηρετούν οι άνθρωποι, αλλά εμείς να υπηρετούμε τους ανθρώπους. Και για να αποδείξει αυτό ο Χριστός έφτασε μέχρι το σημείο να ζώσει την ποδιά και να πλύνει τα πόδια των μαθητών του. Εμείς τι κάνουμε σε αυτό το θέμα? Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Οι γονείς αποκτούν ένα παιδάκι και το παιδάκι αυτό το φροντίζουν. Το ταΐζουν, το ποτίζουν, το πλένουν, τον ντύνουν, το περιποιούνται. Ό,τι και να γίνει το μικρό παιδί, οι γονείς θυσιάζονται για το παιδί αυτό. Το υπηρετούν. Και ας πάμε τώρα στην άλλη άκρη της ζωής. Η γέννηση ενός παιδιού είναι η αρχή της ζωής επί της γης. Η άλλη άκρη της ζωής επί της γης είναι η ηλικία και ο θάνατος. Και θέλω να ρωτήσω τον καθένα από εσάς να κάνουμε μία σύγκριση. Πόση αγάπη, πόση στοργή, πόση τρυφερότητα δείχνει ο πατέρας και η μάνα για το παιδί όταν είναι μικρό αλλά και όταν μεγαλώσει, και από την άλλη μεριά πόση αγάπη, πόση στοργή δείχνουν τα παιδιά στον πατέρα και στη μάνα ή πόση αδιαφορία δείχνουν.
Πόσες φορές αφήνουμε τους γονείς μας και ούτε ένα τηλεφώνημα δεν τους κάνουμε. Αλλά ο Χριστός είπε, ουκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Αυτό πρέπει να το σκεπτόμαστε όλοι μας. Και πρέπει στη ζωή μας πάντοτε να είμαστε πρόθυμοι να υπηρετήσουμε και όχι να υπηρετηθούμε. Αν όλοι οι άνθρωποι κάνουν αυτό το πράγμα, τότε η κοινωνία επί της γης θα είναι πραγματικός παράδεισος. Ας πάμε και σε κάτι άλλο. Η κάθε κοινωνία σήμερα έχει μία οικοδομή, το κράτος. Έχει πρωθυπουργό, έχει υπουργούς, έχει βουλευτές, έχει υπαλλήλους και όλους αυτούς. Για σκεφτείτε για μια στιγμή. Ο πρωθυπουργός, τι πάει να πει πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός πάει να πει εκείνος, είναι εκείνος ο οποίος πρώτος κάνει το υπούργημα, δηλαδή την διακονία. Αισθάνεται όμως ο κάθε πρωθυπουργός σήμερα κατά τον ίδιο τρόπο. Αισθάνονται εκείνοι οι οποίοι είναι γύρω και διοικούν την κοινότητα, την κοινωνία κατά τον ίδιο τρόπο. Ή μήπως προσπαθούν να πάρουν ωφέλη για τους εαυτούς τους. Και όχι μόνο στο ζήτημα της κυβέρνησης του Καναδά ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά στην κυβέρνηση κάθε οργανισμού, φιλανθρωπικού οργανισμού ή και ιδιωτικού οργανισμού. Πώς είναι τα πράγματα? Ο πρόεδρος μιας εταιρείας προσπαθεί να διευκολύνει όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται σε αυτή την εταιρεία ή μόνο φροντίζει τον εαυτό του? Εάν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, ο πρώτος πρέπει να είναι τελευταίος και πρέπει να είναι διάκονος όλων των άλλων ανθρώπων. Και λάτε τώρα να πάμε σε κάτι άλλο. Να πάμε στις δικές μας τις περιπτώσεις. Έχουμε την Αρχιεπισκοπή μας, έχουμε τις κοινότητές μας, έχουμε τις φιλόπτωχες αδελφότητες, έχουμε τα σχολεία μας, έχουμε την νεολαία μας, έχουμε τις κατασκηνώσεις μας, έχουμε όλα αυτά τα πράγματα. Σκεπτόμαστε ακριβώς τι πρέπει να γίνεται. Μήπως ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να απαιτεί να τον υπηρετούν οι άλλοι? Όχι. Πρέπει ο ίδιος να υπηρετεί τους ανθρώπους. Η φράση η οποία λέγεται για τον επίσκοπο, για τον αρχιεπίσκοπο, για τον πατριάρχη είναι ότι είναι υπηρέτης των υπηρετών του Θεού. Και αυτό πρέπει ο καθένας από μας να κάνει. Και όχι μόνο ο αρχιεπίσκοπος ή ο επίσκοπος ή ο μητροπολίτης ή ο πατριάρχης, αλλά σε κάθε οργανισμό πρέπει να γίνεται το ίδιο. Είσαι πρόεδρος σε ένα οργανισμό, εσύ πρώτος πρέπει να δώσεις το παράδειγμα και να υπηρετήσεις τους άλλους ανθρώπους και μετά οι άλλοι να υπηρετούν εσένα. Εάν μπορέσουμε να καταλάβουμε αυτό το δίδαγμα του σημερινού Ευαγγελίου, κατορθώσαμε τα πάντα και έχουμε κάνει την καλύτερη κοινωνία. Όχι μόνο στον Καναδά, όχι μόνο στη δική μας την Αρχιεπισκοπή, όχι μόνο στους άλλους οργανισμούς, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Χριστός ήτανε Θεός και άνθρωπος και όχι μόνο υπηρέτησε τους ανθρώπους, αλλά προχώρησε και πιο πέρα. Έδωκε την ψυχή του, τη ζωή του, το αίμα του επάνω στο Σταυρό για τη δική σου σωτηρία και για τη δική μου σωτηρία και για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Και όχι μόνο αυτό, πάνω από το Σταυρό ο Χριστός προσευχήθηκε και συγχώρεσε όλους τους ανθρώπους. Συγχώρεσε πρώτα απ' όλα τον ληστή και του είπε «Σήμερον μετεμού έσεν του Παραδείσου». Έπειτα έκανε προσευχή και προσευχήθηκε για τους σταυρωτές του. Είπε «Πατέρα μου, συγχώρεσέ τους, γιατί δεν ξέρουν τι κάνουν». Και κάτι άλλο, πάνω από το Σταυρό ο Χριστός σκέφτηκε τη μάνα του και τη φρόντισε και της έδειξε τον Ιωάννη και του είπε, της είπε «Αυτός πλέον θα είναι ο Υιός σου» και γύρισε στον Ιωάννη και του είπε «Αυτή θα είναι η μητέρα σου» και σαν να τον παρακαλούσε να τη φροντίσεις σαν πραγματική σου μητέρα. Αυτό είναι το πραγματικό δίδαγμα του σημερινού Ευαγγελίου
και αυτό εμείς πρέπει να εφαρμόσουμε. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, εσύ που μας εδίδαξες το ουκ ήλθον διακονηθήνε, αλλά διακονήσε και δούνε την ψυχήν μου λύτρων αντίπολων, εσύ φώτισέ μας να αφήσουμε τους εγωισμούς μας, να γίνουμε ταπεινοί και να μην θέλουμε να μας υπηρετούν άλλοι, αλλά εμείς να υπηρετούμε τους άλλους και ιδιαίτερα να υπηρετούμε τους γονείς μας και τους ηλικιωμένους. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, για το ωραίο δίδαγμα το οποίο μας έδωκες σήμερα. Σηκώτε, σηκώστε, ότι με θυμών ο Θεός, εάν καρ πάλι δισκήσετε και πάλι νητηθήσεστε, ότι με θυμών ο Θεός. Είναι βουλή βουλέψιστε Δίας και δάση Κύριος, ότι με θυμών ο Θεός. Και λόγον ονε αλλαλήσιτε ουμή εμήνη ελληνή, ότι με θυμών ο Θεός. Τον δε φόβον ημών νου μη φοβηθόμεν, νου δούμη ταραχθόμεν, ότι με θυμών ο Θεός. Κύριον δε τον Θεόν ημών αυτόν αγιάσομεν, και αυτός έστε ημί φόβος, ότι με θυμών ο Θεός. Και αν επ' αυτό επεπιθώσον έστε εμείς αγίασμον, ότι με θυμών ο Θεός. Και επεπιθώσε έσομε επ' αυτό και σωθήσομε δι' αυτού, ότι με θυμών ο Θεός. Ιδού εγώ και τα παιδεία μη έδωκεν ο Θεός, ότι με θυμών ο Θεός. Ο λαός ο πορευόμενος εν σκότη είδε φως μέγα, ότι με θυμών ο Θεός. Πίτερ, Τζαν εν Ιάκωβος were the beloved disciples of Christ. But in today's gospel, we see something that will teach us a great deal. Christ summoned his disciples and he told them what was going to happen. He told them that he was going to be betrayed, that he was going to be arrested, that he was going to be crucified. He was going to die on the cross and give his life for the salvation of people. But at the same time, he told them that after that, he will be in glory with his Father and he will govern the world. And two of his disciples, Iakovos and Ioannis, they said to him, what is going to happen to us? When you will be in your glory governing the world, we want to be sitting one on the right side and the other on the left side of you. When Christ heard that, he said to them, you don't know what you're talking about, and you don't know what you are asking. And he said to them, before I go to my glory, you know what is going to happen. I will have to suffer so much. Can you do that? And then they answered back, and they said, yes, we will follow exactly what you are going to do. But we are ready to do that. But Christ said to them, well, let's see. You do this, but what is going to happen after that? It is not up to you to decide, and it was not up after me to decide. It is after the Father in heaven who will decide that.
And then the rest of the disciples were not very happy about Iakovos and Ioannis. And they started talking about this. Of course, Christ pacified them. This is one part of today's gospel. Let us discuss this. Let us find out what goes on in today's society. As Iakovos and Ioannis asked to become first after Christ, how many people today do the same thing? And of course, when we have a society, as we do have a society, we have to have first and seconds and thirds and all the way down, as the society is organized today. We have a government, we have a prime minister, we have ministers, we have everything else, and the same way in every organization that we have. But let us think for a moment. To ask to become first, to ask to become prime minister or anything else, first of all, we should look into ourselves. Do we have the qualifications to become prime minister or anything else? And let's not go that high and that far. Let us come down to our situation. Our situation, we have a church here in Canada, and we have an archdiocese, and we have the communities, and we have the other organizations together with the communities. First of all, I'm the Archbishop, right? But you very well know, and I know it, I did not put myself in that position. The Holy Synod of the Ecumenical Patriarchate put me there. And I always said, and I maintain this, that I don't feel that I'm worthy for this great honor. But I do not take it as an honor. I take it as a service. And I'm trying my best to serve the Archdiocese, to serve the Church in Canada. But likewise, we have the communities, we have the presidents, the boards of directors, the Philoptochos, the other organizations, like the youth, like the camps and everything else, the schools. What shall we do? Shall we fight amongst ourselves who is going to be the first? No. What we should fight for is who is going to be the first to serve, not to get the honor, but to serve. Because in every position, the position comes with honors, but the first thing that the position comes with is service. Later on in the Gospel, Christ told us today that he did not come to be served, but to serve, and even to sacrifice himself for the people. Are we ready to do the same thing ourselves in any position that we have or we have been put in? That is what we should always think. Not the honor, but the service. We must be in every position that we are, always having in mind that we should serve the people and do the best for the organization that we stand for and we serve. Ask yourself. You are a father or a mother in the family. Are you doing the proper thing? Are you serving your family? Are you looking after the interests of your family the best possible way? And are you a president in an association? You are the chief executive officer of a company. Are you looking after the interests of the company and the people that work for the company, or you are trying to get
as much as possible for yourself. If you do the last one, then you are not a follower of Christ. But Christ said to us that we should follow him. How we should follow him? We should follow him in his example. He came to serve. Remember, he put an apron on and he washed the feet of his disciples. Are we ready to do that? If we do that, then we really are worthy of the position that we have. And Christ did something more. He sacrificed himself for the people. He was crucified. He gave his life on the cross. Are you, am I prepared to do the same thing for the purpose that I serve? If we are, then it's fine. If we are not, then it's bad. And if we can't be doing that, we should consider to resign and allow somebody else to take our position and serve the cause that we are to serve. I want you to keep this in mind and always to think that the honor is the last thing that we should ask for. The first thing that we should ask for is the service, to serve the people and do good for everyone around us. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Christ, our Lord, you saw that two disciples of yours were asking for honors. And you said, no, this is not the proper thing. You know very well that in our society today, most of the people care for the honor and they don't care about the service. Lord, illumine each and every one of us to spend our lives serving and not being honored. Thank you very much, Jesus Christ, Lord and Redeemer of everyone, and that gave us this wonderful example. Σοφός δημιουργός, έπλας Αδάμ και Εύα. Τους έχει συνδημιουργούς, γι' αυτό σε κάθε γένα. Είναι το νέο σύλληπτο έργον Θεού και ανθρώπων. Έχει και σώμα και ψυχή και αυλός είναι φόνος. Προχθές την Παρασκευή του Ακαθίστου, τελέσαμε τον ακάθιστο ύμνο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Τορόντο με τον πατέρα Ιγνάτιο και τον πατέρα Κωνσταντίνο. Last Friday, with Father Ignatius and Father Constantine, we did the service of the ακάθιστο hymn in the Church of Saint Demetrius in Toronto. Σήμερα το πρωί είμαστε με τον πατέρα Ιγνάτιο και τον πατέρα Ηλία στον Ιερό Ναό Κοίμησης της Θεοτόκου Χάμιλτον και τελέσαμε εκεί την Θεία Λειτουργία. Η κοινότης προχωρεί όμορφα και ειρηνικά. This morning I was in the Church of Κοίμησης της Θεοτόκου of Χάμιλτον and with Father Ηλίας and Father Ignatius we did the Divine Liturgy. And this community is going ahead peacefully and progressively. Αγαπημένοι μου χριστιανοί, τα νέα είναι πολύ άσχημα. Περίλυπος εστίν η ψυχή μου. Οι εκκλησίες μας πάλι εφέτος για δεύτερη χρονιά θα είναι σχεδόν κλειστές για τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα. Beloved in the Lord, the news is very bad. Our churches will be almost closed again this year. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της κυβέρνησης,
μόνον 10 άτομα μπορούν να είναι μέσα στην Εκκλησία και άλλα 10 άτομα έξω από την Εκκλησία. According to the directives of our government of Ontario, only 10 people can be in the church and 10 outside the church for the services. Τι θα κάνουμε? What are we going to do? Θα ακολουθήσουμε βέβαια τις οδηγίες της κυβέρνησης. Of course, we will follow the directives from the government. Έχω όμως μία συμβουλή. Κανένας δεν πρέπει να μείνει χωρίς την Θεία Κοινωνία. I have an advice. No one should be without receiving Holy Communion. Γι' αυτό, πρώτον παρακαλώ τους αδελφούς ιερείς να κάνουν όλες τις προηγιασμένες θείες λειτουργίες, αλλά και να κρατούν τη Θεία Κοινωνία. For this, I'm asking the Reverend Fathers to do all the pre-sanctified liturgies and at the same time to keep the Holy Communion. Και οι χριστιανοί, οι ευλαβείς χριστιανοί, να τηλεφωνούν τους ιερείς και να μπορούν να πάνε μία ορισμένη ώρα, όχι περισσότερη από 10 κάθε φορά, για να πάρουν τη Θεία Κοινωνία. And our beloved Christians should phone the priests and make an appointment, a special time to go and receive Holy Communion. Το κάνουμε αυτό τη Μεγάλη Πέμπτη, το Σάββατο του Λαζάρου, το Μέγα Σάββατο, όταν είναι πάρα πολλοί άνθρωποι για να κοινωνήσουν και αρχίζουμε τη Θεία Κοινωνία πολύ πρωί και τελειώνουμε αργά το μεσημέρι. Ας προσπαθήσουμε αυτή τη φορά να το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο για να μην μείνει κανείς χωρίς τη Θεία Κοινωνία. We do this Saturday of the Lazarus, Holy Thursday and Holy Saturday, when we have so many people that want to receive Holy Communion. Let us try to organize ourselves this time, all the days of the Holy Week, to see what we can do about this. No one should be without receiving Holy Communion. Καλή Ανάσταση. Και καλή Ανάσταση θα έχουμε μόνο όταν όλοι θα έχουμε κοινωνήσει. I wish you a very peaceful and blessed Easter. And it will be peaceful and blessed only if all of us receive Holy Communion. Την δώρον το εσάν ημνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος σωτήρ του κόσμου σκεπευρούνηθη λατέ καναδάν υπανάχραντος και οδηγεί απάντας εις λιμένα σωτηρίων. Ημείς δε συμπαρθένε βόμεν χαίρε ή και χαριτωμένη. Την δώρον το εσάν ημνης τιμήσομεν και Ιησούν Χριστόν πάντες δοξάζομεν ότι Θεός αληθινός και μόνος